Καλημέρα. Θα μας πει πού βρίσκεται. Είμαστε και με ποια ωραία παρέα είναι. Στην πλατεία Αριστοτέλους, με τον Γιώργο Τριανταφύλου και μέρος της ομάδας του, της ομάδας εθελοντών, που έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και του βιασμού πριν από λίγα βράδια εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι ακριβώς έκαναν, θα μας πει ο ίδιος. Καλημέρα. Καλημέρα σας σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Την Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή ξημερώματα. Κύριε Τριανταφύλου, να παρακολουθήσουμε project μαζί με τους φίλους τηλεθεατές μας το βίντεο για να το συζητήσουμε μετά. Φυσικά. Ωραία. Να το δούμε. Φυσικά. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Στο break, λοιπόν, από την ομάδα τους εθελοντές, τους φίλους του κ. Τριανταφύλου, τη μικρή Φωτεινή. Έλα, κορίτσι με εδώ λίγο πιο μπροστά, εδώ που μέσα μαζί με τη μητέρα σου. Τη μικρή Φωτεινή, αλλά για κάποιους μεγαλύτερους. Να δώσουμε το λόγο στη μικρή. Βεβαίως. Να σας βλέπετε, να μας ήταν η εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Και διαδώσαμε ένα ωραίο μήνυμα. Δώσατε μήνυμα, λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε. Δώσε με ένα ωραίο μήνυμα κατά του πιεσμού. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Δώσα λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, όπως μας είπε η Φωτεινή. Κατά του βιασμού και όλων των μορφών βίας. Ακριβώς. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε άτομα κάθε ηλικίας, και άντρες και γυναίκες, να δείξουμε μια μικρογραφία της κοινωνίας στην ουσία και να περάσουμε ένα μήνυμα κατά του βιασμού, που είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς τελευταία. Ακούμε όλο και περισσότερα συμβάντα, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει σαν σκέψη, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε μέσα από αυτή τη φωτογράφηση και το βίντεο κυρίως να περάσουμε κάποια συμβολικά μηνύματα, να γίνει αφύπνιση στην ουσία της κοινωνίας και των θυμάτων και μη θυμάτων, να σταματήσει η σιωπή που δυστυχώς υπάρχει. Για πολλούς λόγους συμβαίνει. Ναι. Δυστυχώς. Ώστε να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη και να φτάσουμε σε ένα σημείο να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο. Τι σας έδωσε έκπνευση για αυτό το βίντεο, το κίνημα MeToo? Και το κίνημα MeToo και γενικά μου αρέσει να κάνω μέσα από τη δουλειά μου να περνάω κοινωνικά μηνύματα. Όχι μόνο αυτό, και έχω κάνει στο παρελθόν και άλλα. Και μετά από αυτό ετοιμάζουμε ήδη το επόμενο. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Κύριε Τριανταφύλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να μην στοχοποιούνται τα θύματα, να μην φοβούνται να μιλήσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Συγχαρητήρια για την ευαισθησία σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.